Δεδομένου ότι μια παρουσίαση, σκοπός μας είναι να μην σας κουράσουμε, έχει περάσει η ώρα, είναι αρκετά τεχνικά τα θέματα, αλλά τουλάχιστον να έχετε μια πλήρη εικόνα της μεθοδολογίας, της υποδομής που δημιουργήθηκε και στο τέλος των δεδομένων που έχουν παραχθεί και το κατά πόσο μπορούν να φανούν χρήσιμα και για άλλες εργασίες, ανεξάρτητα του αρχικού σκοπού για τον οποίο δημιουργηθήκανε. Αν μου επιτρέπετε να κάνω share την παρουσίαση. Μπορώ να προχωρήσω. Ναι, προχωρήστε. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Παρακαλώ, ελεύθερα. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι έχετε εικόνα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εικόνα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, κύριε Πετρόπονα. Ο σκοπός των υπηρεσιών ήταν να εμβαδομετρήσουμε, να ογκομετρήσουμε στην ουσία κάθε κατασκευή που υπήρχε μέσα στην πολεοδομική ενότητα της εξοχής. Το σύνολο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι 34.000 στρέμματα περίπου. Η πολεοδομική ενότητα της εξοχής είναι γύρω στα 1.400. Σε αυτή την έκταση των 1.400 στρεμμάτων έχουν εντοπιστεί και μετρηθεί 1.216 κτίσματα. Και με την ολοκλήρωση των εργασιών έχουμε εντοπίσει σε αυτά τα κτίσματα 3.393 νοικοκυριά και 75 καταστήματα. Ο σκοπός και ο αρχικός στόχος, όπως είπαμε, ήταν να προσδιοριστούν με το γρηγορότερο δυνατόν και με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια για αυτούς τους σκοπούς, κάθε ένα κτίσμα της περιοχής, ούτως ώστε να επιμετρηθεί ο υλοποιημένος συντελεστής δόμησης, δηλαδή η πραγματική δόμηση που υπάρχει, και αυτή ή δυνατόν να την ανάγουμε ένα οικοδομικό τετράγωνο για να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Καταλαβαίνετε ότι στα 1.216 κτίσματα, ο τρόπος για να γίνει αυτό με επίγεια διαδικασία, με αυτοψίες ή με επίγειες μετρήσεις, συμβατικά δηλαδή, και ένα κτίσμα να έχει ένα συνεργείο την ημέρα, που φαντάζομαι γιατί έχει πολυπλοκότητα η δόμηση στην περιοχή, θα δημιουργούσε ένα χρονοδιάγραμμα που θα ξεπερνούσε κατά ένα χρόνο με ένα συνεργείο, και πάει λέγοντας. Καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε σε ένα διάστημα μόλις 60 ημερών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες. Οι μεθοδολογίες που θα σας δείξουμε παρακάτω δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε ερευνητικά αυτή τη στιγμή. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και κατά κόρο στην Αμερική χρησιμοποιείται συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και βασιζόμενοι στα διεθνή δεδομένα, μπορέσαμε και το υλοποιήσαμε στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος σας για πρώτη φορά έχει να παρουσιάσει ένα τέτοιο προϊόν. Έχουμε κάνει αρκετές δουλειές στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κεντρική διοίκηση. Συνήθως η εταιρεία μας είναι είτε ανάδοχος είτε συνεργάτης σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής. Είμαστε εξειδικευμένοι στη γεωπληροφορική και στην επιστήμη της φωτογραμετρίας και στις μεγάλες βάσεις δεδομένων, κτηματολόγιο, Υπουργείο Ανάπτυξης, ηλεκτρονική πολεοδομία, όλα τα μεγάλα έργα. Και οφείλουμε να πούμε ότι πουθενά στην Ελλάδα, σε κανέναν Δήμο, και ας ακούγεται απόλυτο και υπερβολικό, δεν έχει καταγραφεί ένα οικοδομικό τετράγωνο υλοποιημένο συντελεστής δόμησης, υλοποιημένη δόμηση. Και είναι κάτι που είναι το κύριο αντικείμενο του ψηφιακού ηλεκτρονικού χάρτη που έχει προκηρυχθεί και σύμφωνα με τη νέα ΚΙΑ που ψηφίστηκε, έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Πριν ξεκινήσουμε, και προσπαθώντας να κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, και βεβαίως μετά είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, να ξέρουμε όλοι ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με εικόνα χρειάζεται αδειοδότηση. Οτιδήποτε εμφανίζεται με φωτογραφία σε οποιοδήποτε υπόβαθρο πρέπει να είναι αδειοδοτημένο τόσο από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και το ΓΕΘΑ, όσο και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι δικές μας λοιπόν οι φωτογραφίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι είτε με επανδρωμένο αεροσκάφος, είτε με ελικόπτερα, είτε με δορυφόρους, είτε με ντρόουν, είτε οτιδήποτε, το μέσο δεν μας επηρεάζει. Η εικόνα είναι εικόνα. Και οτιδήποτε είναι από ένα μέτρο και μεγαλύτερης ανάλυσης, πρέπει να είναι αδειοδοτημένη. Άρα, οτιδήποτε σας δείξω, και οτιδήποτε έχουν τώρα οι υπηρεσίες του Δήμου τεχνικές
στη διάθεσή τους είναι αδειοδοτημένο. Εδώ βλέπετε τις αιτήσεις και τις άδειες που έχουν βγει. Τώρα, όταν μιλάμε για αεροφωτογραφίσεις στο Δήμο, δεν θέλω να σας βαρύνω με τεχνικά, αλλά να ξέρετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί με σκοπό τη με πολύ μεγάλη ανάλυση που θέλουμε να συλλέξουμε, προβλέπονται κάποιες πολλές επικαλύψεις, διαφορετικές γωνίες λήψης, για να έχουμε και πλάγιες. Με λίγα λόγια, η περιοχή που είπαμε για την πολεοδομική ενότητα εξοχής καλύφθηκε πάνω από 6 διαφορετικές πτήσεις και με τουλάχιστον 3.000 εικόνες, οι οποίες ήταν μετρητικές. Εδώ βλέπετε κάποια σχέδια πτήσης και πώς βγήκαν. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες. Αξίζει να σας πω ότι είναι 4 εκατοστά. 4 εκατοστά φωτοληψία, δηλαδή ανάλυση, να βλέπεις το έδαφος. Δεν υπάρχει προηγούμενο παρά σε κάποιους δήμους που την τελευταία τριετία το έχουν εφαρμόσει, για το λόγο ότι μέχρι τώρα ό,τι πιο χαμηλό έχετε δει, ό,τι μεγαλύτερη λεπτομέρεια έχετε δει, είναι στο Εθνικό Κτηματολόγιο στις Υπηρεσίες Θέασης, που είναι 20 εκατοστά η καλύτερη ανάλυση. Και φυσικά υπάρχει και το Google, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει 10 εκατοστά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος, αλλά με την τεράστια διαφορά ότι εκείνες οι εικόνες δεν είναι μετρητικές. Οι δικές μας φωτογραφίες στο Δήμο είναι 4 εκατοστά και δεν είναι 5 φορές καλύτερη, είναι 20 φορές καλύτερη από αυτό που μπορούμε και έχουμε συνηθίσει από το κτηματολόγιο. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα. Και ένα αρκετά καλό, μια καλή προσέγγιση της ανάλυσης βλέπετε κάπου εδώ. Με λίγα λόγια και να το πούμε λαϊκά, μπορούμε να μετρήσουμε και τα κεραμίδια. Αυτό, αν και επιτρέψτε μου μια παρένθεση τεχνική, αυτές οι πινέζες που βλέπετε εδώ επίτηδες, για να είμαστε εξοικειωμένοι με το περιβάλλον της Google, είναι κάποια φωτοσταθερά σημάδια. Τα φωτοσταθερά σημάδια εμείς τα χρησιμοποιούμε σαν σημάδια προσανατολισμού. Και για να μην σας κουράζω, διαλέξαμε συγκεκριμένα σημειακά στοιχεία που βρίσκονται στο Δήμο, όπως φρεάτια, όπως μπουλόνια, όπως τέτοια πράγματα. Τους δώσαμε κρατικές συντεταγμένες, ούτως ώστε οποιαδήποτε δουλειά γίνει στο μέλλον, πέρα από τη δική μας, να μπορεί να κουμπώσει με ακρίβεια σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το εθνικό υπόβαθρο στην τράπεζα πληροφοριών που θα δημιουργηθεί για γεωγραφικά δεδομένα στο μέλλον, είτε για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είτε γενικά για την Αττική. Άρα, ό,τι έχουμε κάνει είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα αναφοράς και μπορεί με αυτόν τον τρόπο όλο το υλικό να έχει μια συνέχεια. Πρέπει να σας πω εδώ ότι ο σχεδιασμός που έγινε με τις τεχνικές υπηρεσίες, πέρα από το ζητούμενο, που ήταν πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι κατασκευασμένα, έπρεπε να γίνει με τέτοιον τρόπο σχεδιασμός, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να μην βγάλει μόνο τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, ένα νούμερο δηλαδή, αλλά να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σαν αρχή μιας πλατφόρμας η οποία θα αρχίσει πια να κουμπώνει ψηφιακά όλα σας τα δεδομένα. Όπως αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Δήμαρχο, η πολεοδομία σας αλλά και γενικότερα οι τεχνικές υπηρεσίες είναι σε ένα επίπεδο ψηφιακής επεξεργασίας πάρα πολύ δυνατό και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ξεκινάει μια αφετηρία όλα τα πράγματα να κουμπώνουν εκεί πάνω. Με δεδομένο δηλαδή ότι τα 4 εκατοστά είναι η καλύτερη δυνατή ανάλυση που έχουμε μέχρι σήμερα, αρχίζουν σιγά σιγά να δημιουργούμε και να συνθέτουμε ένα πας γεωγραφικής πληροφορίας, το οποίο μακάρι να επεκταθεί στο σύνολο του Δήμου. Έτσι, ρίξαμε για παράδειγμα στο δικό μας υπόβαθρο που θα δείτε πώς βγήκε, τις αποδόσεις του κτηματολογίου, τοπογραφικά διαγράμματα του Δήμου, μελέτες του Δήμου και όλα κουμπώνουν, λες και έχουν φτιαχθεί με την ίδια λογική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται από εδώ και στο εξής να επαναλαμβάνετε εργασίες για κάποια πράγματα που έχουν γίνει. Μετατρέπονται ψηφιακά και κουμπώνουν όλα μαζί. Προηγουμένως σας δείξατε τα σημεία λήψης και τώρα βλέπουμε μια αληθή ορθοφωτογραφία. Αξίζει να σας το πω γιατί είστε οι μόνοι που έχετε ορθοφωτογραφία, δηλαδή μετρητικές φωτογραφίες όπως έχει το κτηματολόγιο, αλλά με μια τεράστια διαφορά. Οι φωτογραφίες του κτηματολογίου είναι μετρητικές μόνο στο έδαφος.
Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε μόνο μάντρες ή σημεία εδάφους. Η δικιά μας η αληθής ορθοφωτογραφία ή true ortho όπως τη λέμε, είναι μετρητική και στις τρεις διαστάσεις. Δηλαδή μπορείτε να μετρήσετε όχι μόνο μάντρες, έδαφος, δρόμους κτλ, αλλά μπορείτε να μετρήσετε κτίρια και στις τρεις διαστάσεις, ακόμα και τις καμινάδες ή τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες που έχουν οι πολυκατοικίες ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο, ακόμα και το ύψος στο δέντρο. Κάτι που τεχνικά είναι στην τεχνολογία εφαρμοσμένο την τελευταία δεκαετία. Όχι όμως σε τέτοιες αναλύσεις και θα σας δείξω τι εννοούμε. Τρισδιάστατο μοντέλο εδάφους, τι σημαίνει αυτό? Αυτό το ανάγλυφο έχει δημιουργηθεί για όλη την περιοχή της εξοχής. Τι σημαίνει? Ότι κάθε 20 εκατοστά στο έδαφος αυτών των στρεμμάτων που είπαμε πριν, εμείς έχουμε ένα υψόμετρο. Δηλαδή, και είτε είναι δέντρο, είτε είναι κτίσμα, είτε είναι μάντρα, είτε είναι έδαφος. Αυτό που βλέπετε δεν είναι πλάγια φωτογραφία, είναι επεξεργασμένη η true ortho που είπαμε προηγουμένως. Μετράμε δηλαδή εδώ πάνω. Και εδώ βλέπετε έναν viewer ο οποίος μπορεί να μετρήσει πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε καλή ανάλυση λόγω του λάπτο, αλλά μπορείτε να δείτε αριστερά στην οθόνη τις συντεταγμένες που είναι το κρατικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδος κατά 687. Είναι εκεί που είναι το κίτρινο στίγμα. Άρα μπορούμε να έχουμε συντεταγμένες οποιοδήποτε σημείο της φωτογραφίας. Μπορούμε να μετρήσουμε το ύψος. Βλέπετε εδώ έχει μετρηθεί αυτό το ύψος της ακμής του κτηρίου και είναι στα 10 μέτρα. Και φυσικά να βγάλουμε και όγκους, είτε είναι στο έδαφος είτε είναι στο κτίριο. Δηλαδή κάνει μια παρεμβολή και ένα δεκαόροφο κτίριο μπορεί να βγάλει όγκο, αλλά ακόμα και την πισίνα μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο είναι η επιφάνειά της. Και στην ουσία τώρα, χρησιμοποιώντας τις πλάγιες φωτογραφίες, τη μετρητική μας ικανότητα, την τρισδιάστατη απεικόνηση, όλα αυτά τα πράγματα, ψηφιοποιήσαμε πολύγωνο-πολύγωνο μιας κατασκευής και στο τέλος συνθέσαμε τη συνολική έκταση, κάλυψη ενός κτηρίου. Θα πάμε λίγο σε μια λεπτομέρεια πιο κάτω, όπου βλέπετε κάποιους χαρακτηρισμούς μέσα στα πολύγωνα. Δημιουργήθηκε στερεοσκοπική παρατήρηση. Κάποια μηχανική ίσως σας είναι οικία η έκφραση από τη γεωγραφική. Αυτό έχει γίνει με ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς. Πολύγωνο-πολύγωνο που συνθέτει μία ιδιοκτησία, πήγαμε και υπολογίσαμε το εμβαδόν της και με την πληροφορία του υψομέτρου και των ορόφων βρήκαμε τον όγκο που είχε. Αυτή είναι η κατηγοριοποίηση που κάναμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να σας δώσουμε κάποια επιπλέον εργαλεία στις υπηρεσίες, να μπορέσουν να υπολογίσουν, για παράδειγμα, άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού πράγματα που είναι χρήσιμα είτε για τη δόμηση αλλά είτε για τις τεχνικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, πόσες πιλωτές έχουμε, πόσα ισόγεια που είναι χρησιμοποιημένα για επαγγελματικό χώρο, για παράδειγμα, σοφίτες, με τι υψόμετρο, φωτοαγωγούς, ανοιχτούς ή μη υπαίθριους χώρους, υπόγεια, πιλωτές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κατηγοριοποιημένα σε ξεχωριστά θεματικά πεδία και μπορείτε πολύ εύκολα να τα εξάγετε είτε σαν κατασκευή, είτε στο σύνολό τους, είτε σαν οικοδομικό τετράγωνο. Βλέπετε τις αποτυπώσεις από διαφορετικές λήψεις, αλλά αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι αυτή η εικόνα. Ξέρω ότι βλέπετε κάποια χυμένα, δεν είναι πραγματική εικόνα αυτή, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η δυνατότητα που μας δίνεται τώρα στην τηλεδιάσκεψη. Κοιτάξτε, αυτή η πληροφορία που βλέπετε στο πάνω αριστερά τετραγωνάκι είναι η πραγματική εικόνα που βλέπετε από μια απλή ορθή προβολή. Τα πρέπετε όλα ίσιωμα και φυσικά επειδή έχει καλή ανάλυση μπορείτε να ξεχωρίσετε τα διαφορετικά κουτάκια. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται στη δεξιά. Υπάρχει δώμα, υπάρχει υπόστεγο, το οποίο στο άλλο φαίνεται σαν κτίσμα. Υπάρχει εδώ πέρα χτισμένο ισόγειο, άρα κλεισμένο ημιυπαίθριος χώρος. Υπάρχει προβολή εδώ πέρα στην ταράτσα πάνω που είναι μείον ένας όροφος από κάτω. Μία σύνθεση στην κατασκευή απίστευτη που αν δεν έχουμε πλάγιες λήψεις δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τη δόμηση. Και πιστέψτε με, για να κάνεις αυτό το κτίριο με πήγη αυτοψία θέλεις παραπάνω από μία μέρα. Παραδείγματος χάρη, παραδείγματα άλλα πολύ σύνθετα, βλέπετε εδώ πως έχουμε δημιουργήσει. Στο πίνακα δίπλα είναι ακριβώς ένα θεματικό πεδίο τα τετραγωνικά του. Ένα άλλο παράδειγμα. Ένα τρίτο.
Σας πηγαίνω και πάλι, λέω, σχετικά γρήγορα, γιατί μετά θα μας δοθεί ευκαιρία να δείτε και πώς ακριβώς βγαίνουν τρισδιάστατα. Και στο τέλος είναι η σύνθεση που γίνεται. Με κίτρινο χρώμα ομαδοποιείται αναιδιοκτησία ή κατασκευή και βγαίνουν τα συγκεντρωτικά τετραγωνικά. Και στο τέλος έχουμε αυτή τη σύνθεση, υπολογισμένα ένα οικοδομικό τετράγωνο. Βρίσκουμε το πλήθος διαμερισμάτων και καταστημάτων. Αυτό έγινε επίγεια, περπατήσαμε για αυτοψίες για να βγάλουμε και τις σωστές αριθμοδοτήσεις. Θα διαπιστώσετε εδώ πέρα ότι στις αποδόσεις περισσεύουν κτίσματα. Δεν ξέρω αν είναι να φαίνεται ξεκάθαρο. Ο λόγος είναι γιατί απλώς και βάσει των οδηγιών υπολογισμένης δόμησης κόβουμε μαρκίζες, μπαλκόνια, σκέπαστρα. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν αφαιρεθεί. Η αριθμοδότηση που σας έλεγα πριν, τώρα κάθε κτίριο, και αυτό είναι κάτι που το έχετε μόνο εσείς και τα τελευταία 2 χρόνια το αναπτύσσουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Έχετε συνηθίσει από οποιοδήποτε πρόγραμμα πουλοήγησης οι αριθμοδοτήσεις να είναι από κόμβο σε κόμβο οδικού άξονα και να βγαίνει αυτό με παρεμβολή. Εσάς τώρα οι αριθμοδοτήσεις είναι ένα κτίριο. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία, γιατί δυστυχώς δεν έχετε γεωκωδικοποιήσει, δηλαδή δεν υπάρχουν συντεταγμένες για οποιαδήποτε κτίριο στο Δήμο σας. Άρα, για να βρούμε μία άδεια δόμησης, για παράδειγμα στην Πολεοδομία, που γράφει σε ρήφου 19, το 19 δεν μπορεί να εντοπιστεί. Ενώ τώρα ανακτήριο είναι πάνω του καρφωμένο. Και στο τέλος αυτός είναι ο χάρτης ο ζητούμενος, όπου είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο, αναιδιοκτησία, έτσι όπως πήραμε από τα δεδομένα που μας δώσαν οι τεχνικές υπηρεσίες από το Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι αυτό που σας λέω, πόσο καλά κάθονται τα δεδομένα μεταξύ τους και πόσο ομογενοποιημένα είναι. Έχουμε σε μία έκταση 1.400 στρέμματα, πραγματική περιοχή στα 1.073 στρέμματα. Στα 1.400 έχει συμπεριλαμβάνει το οδικό δίκτυο, στα 1.073 είναι η καθαρή έκταση. Σε αυτή την έκταση έχουμε βρει 721 δομημένα γεωτεμάχια, δηλαδή ιδιοκτησίες τις οποίες έχουν χτίσει, από 971 που είναι στο σύνολο, δηλαδή υπάρχουν χοντρά-χοντρά 150 τουλάχιστον γεωτεμάχια τα οποία δεν έχουν χτιστεί. Η συνολική δόμηση είναι 646.854 τετραγωνικά μέτρα. Η συνολική δόμηση, εξαιρώντας μικροκατασκευές, εγκαταλειμμένα για πια μικρά πράγματα, τα οποία είναι ξεκάθαρο ότι έχουν εγκαταλειφθεί, στα 644, και αποκαλύπτεται ότι ο μέσος όρος του συντελεστή δόμησης για τη συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα, στο σύνολό της, είναι 0,9. Και πάνω θα δείτε την κατηγοριοποίηση από 0 έως 0,40 κτλ. Από το πράσινο μέχρι το κόκκινο. Δηλαδή το κόκκινο, για παράδειγμα, οικοδομικό τετράγωνο, είναι από 1 έως 2. Και βλέπετε πόσα είναι. Και πάει λέγοντας. Ειλικρινά, αυτός ο χάρτης με συντελεστές δόμησης, ένα οικοδομικό τετράγωνο και ανα ΚΑΕΚ, δηλαδή ανα γεωτεμάχιο, δεν υπάρχει όμοιός του. Και το θέμα είναι πόσο καλά τα κάναμε και αν έχουν αξιοπιστία και αν πρέπει να τα εμπιστευθούν οι τεχνικές υπηρεσίες αυτά τα δεδομένα. Και κλείνουμε. Ναι, γιατί ελέγχθηκαν όλα αυτά με 2 τρόπους. Αφενός με αυτοψίες της υπηρεσίας, αφετέρου με τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων που ο Δημότης πια πάει αρκετά πυκνά και διορθώνει τα τετραγωνικά στην πολεοδομία με τις κατασκευές από το 2011 και μετά. Επομένως έχουμε χαρτιά και μελέτες μηχανικών, επίγειες, οι οποίες με τεράστια ακρίβεια, γιατί η επίγεια μελέτη είναι ό,τι πιο ακριβές υπάρχει, έχουμε σχέδια με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια που μπορούμε να τα συγκρίνουμε τα δικά μας δεδομένα. Μη σας κουράσω, έχουμε 5-6 περιπτώσεις εδώ που μπορώ να σας δείξω. Η ακρίβειά μας έχει πιστοποιηθεί, τεκμηριώνεται το αρχικό μας, η αρχική μας διαπίστωση και μάλλον γραμμή ότι θα είναι συντηρητικές οι μετρήσεις μας και θα είναι τουλάχιστον 20% λιγότερο από την πραγματοποιημένη δόμηση. Αυτό το 20% πώς βγαίνει? Επειδή δεν είναι δυνατόν να μπούμε μέσα στις οικοδομές, μέσα στις ιδιοκτησίες, υπάρχουν πιλωτές που είναι χτισμένες, υπάρχουν υπόγεια, υπάρχουν τακτοποιήσεις κοινόχρηστων χώρων. Όλα αυτά
επιβαρύνουν προστίθενται στη συνολική δόμηση. Και θα δείτε πραγματικά ότι αυτό που υπολογίζουμε εμείς, το 0,9 που σας είπαμε προηγουμένως σαν μέσο όρο, να υπολογίζεται ότι είναι ακόμα παραπάνω εάν μπουν και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα ότι η δόμηση που έχει δηλώσει ο ίδιος ο Δημότης είναι 965 και εμείς 778 και εξηγούμε γιατί και πώς έχει βγει το αποτέλεσμα. Από τους κοινόχρηστους χώρους προκύπτει εκείνο. Εδώ στη δεύτερη περίπτωση από 574 εμείς έχουμε 556, είμαστε αρκετά πιο κοντά γιατί εδώ προσθέθηκε μόνο η στέγη με ύψος 1,70 χωρίς σοφίτα. Και εδώ από 540 εμείς έχουμε υπολογίσει 615. Ο λόγος είναι γιατί τα 540 τα υπολόγισε μόνο ένας από τους ιδιοκτήτες μέσα. Και αν προσθέσουμε το σύνολο, σύμφωνα με τις εμετρήσεις, συμφωνούμε και εδώ. Και στο τέλος, 615 εμείς, 540 η άδεια δόμησης. Εδώ είναι γιατί δεν έχει στην ουσία γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτων. Δεν τακτοποιήθηκε τμήμα ισογείου που αντιστοιχεί στην κοινόχρηστη επιπλέον δόμηση. Αυτά δεν σας κουράζω με λεπτομέρειες, μπορούμε να δούμε όποιο κτίσμα θέλετε και σήμερα είμαστε έτοιμοι και τώρα είμαστε έτοιμοι. Σε οποιοδήποτε κτίσμα μέσα στην εξοχή μπορούμε να πάμε και να τα μετρήσουμε ένα προς ένα σε δευτερόλεπτα. Είναι όλα έτοιμη η βάση δεδομένων. Αυτό που θέλουμε να σας επιβεβαιώσουμε είναι ότι ακόμα και στις περιοχές που δεν έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτων, εδώ βλέπετε για παράδειγμα από 249, εμείς έχουμε υπολογίσει 496. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που πρέπει να ξέρετε. Όποτε υπάρχει τακτοποίηση αυθαιρέτων, σχεδόν διπλασιάζεται η δόμηση και κάτι που επαληθεύεται και εδώ. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σε αυτοψίες της υπηρεσίας είχαμε στα 79 τετραγωνικά μέτρα σε ένα ισόγειο, για παράδειγμα, που μετρήσαμε, η διαφορά μας ήταν 2 με 3 τετραγωνικά. Να υπολογίζετε την απόκληση των μετρήσεών μας πιστοποιημένα στα maximum 5 τετραγωνικά στα 100. Δηλαδή λιγότερο από 5%. Το πραγματικό είναι 3. Όταν στις δηλώσεις του κτηματολογίου το ποσοστό ασάφειας ή η ακρίβειας είναι στο 7%. Αυτό όμως που είπε ο κύριος Δήμαρχος πριν ότι είναι τετραγωνικά, εκατοστά ή εκατοστά, να ξέρετε ότι οποιαδήποτε γραμμική μέτρηση είναι λιγότερο από 10 εκατοστά. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση από 10 πόντους μέχρι ένα χιλιόμετρο στο σύνολό του να το μετρήσετε, η ασάφεια που έχουμε είναι στην τάξη των συν-πλην 10 εκατοστών. Αυτό που κλείνω τώρα, μόνο και μόνο για να καταλάβετε το εργαλείο, γιατί σας είπα ότι πρέπει να δούμε και τι μένει στο τέλος, είναι αυτό. Αυτό μπορεί να εγκατασταθεί στον οποιονδήποτε υπάλληλο των τεχνικών υπηρεσιών, το οποιοδήποτε στέλεχό σας στις υπηρεσίες δόμησης. Είναι ένας ελεύθερος viewer, σύμφωνα με τον κανόνα της εποχής, ο οποίος όμως έχει μετρητικά στοιχεία. Αυτή είναι η εξοχή. Αξίζει να σας δείξω τη λεπτομέρεια. Νομίζω ότι δεν βλέπουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχει περάσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μήπως θα το ξανακάνετε. Να προσπαθήσω, μισό λεπτάκι. Να κλείσετε την παρουσίαση της... Ναι, μισό λεπτό παρακαλώ. Τώρα. Τώρα φαίνεται, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που σας δείχναμε, λοιπόν, αυτό είναι το σύνολο της περιοχής, τα στρέμματα που συζητούσαμε. Η ανάλυση που βλέπουμε και η ακρίβεια, συγχωρήστε την κακή ποιότητα της εικόνας, αν δεν φαίνεται καλά, σας λέω και πάλι είναι θέμα hardware και όχι... Αλλά για να μην σας μπλέξω με τα κτίρια, και δεν είναι πρόβλημα, μπορείτε να δείτε τα αυτοκίνητα και το πλακόστρωτο, αλλά στην ουσία είναι αυτό. Δεν είναι απλώς ένα 3D που γυρνάμε. Έχουμε τη δυνατότητα, όπως σας είπα, να μετρήσουμε ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε. Δηλαδή εδώ το κορφιά. 4,83, συγχωρήστε με, έχω και πρεσβειοποία, μπορεί να είναι και 0,3. 4,83.
Τυχαία, άμα έχει κάποιος το σπίτι του κοντά και θέλει να πάμε, μπορούμε να μιλήσουμε, έτσι. Αλλά αυτό που ήθελα να σας δείξω, να το βρω λίγο. Μην βρείτε μόνο το σπίτι του Δημάρχου, δείξετε. Ναι, μπορώ να βρω όποιο σπίτι θέλετε. Στα προηγούμενα αποτελέσματα με την αποδόση... Όλα στο φως. Όλα στο φως. Δεν σας είχα όλα να μιλήσω. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, για να καταλάβετε λίγο τη λεπτομέρεια, κοιτάξτε εδώ τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, αλλά κοιτάξτε και πώς φαίνονται. Δηλαδή, και μπορούμε να το δούμε και στις τρεις διαστάσεις. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι μαγικό που κάνουμε εμείς εδώ, είναι στη διάθεση οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός για να χρησιμοποιήσεις αυτό το εργαλείο. Και κοιτάξτε τι σύνθετες κατασκευές υπάρχουν στην περιοχή. Είναι πραγματικά τυχαία, κοιτάω. Κοιτάξτε εδώ, κλειστή η πιλωτή από κάτω, το βλέπετε. Εδώ είναι ανοιχτή. Εδώ είναι ανοιχτή. Και εδώ είναι κλειστές. Εδώ η ημιυπαίθρη κλειστή. Το δώμα από πάνω. Και για να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα πριν για τα υψόμετρα, κοιτάξτε, να ανοίξω λίγο και θα σας μετρήσω και έναν όγκο μετά. Βλέπετε τα υψόμετρα είτε σε αυτή τη μορφή, είτε σε αυτή με τα τρίγωνα, οπουδήποτε, ακόμα και τα δέντρα. Είναι σημαντικό για τα δέντρα, γιατί κάνετε, είστε σύγχρονος δήμος, θα κάνετε μελέτες στο ρήβου, θα κάνετε γεωπονικά, θα κάνετε ανάπλαση. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπουμε θάμνους, δέντρα, κόμοι, τα πάντα. Και φυσικά για τους κάδους, για όλα αυτά που συζητάγατε πριν, είναι ευκαιρία τώρα, αφού είναι γεωκωδικοποιημένα όλα και ξέρετε ακριβώς τη θέση τους. Παρατήρησα ότι χρησιμοποιούσατε υπόβαθρο Google, ρίχτε τα στο δικό σας υπόβαθρο και γράψτε και το λογότυπο με ένα υδατογράφημα Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και μοιράστε και το υπόβαθρο στους μηχανικούς της περιοχής σας. Είναι κάτι το οποίο θα σας δώσει πραγματικά, θα γίνει πια δυναμικό, θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μεταξύ σας και ένας να ενημερώνει τον άλλον. Αυτό που σας έλεγα όμως πριν, ότι φανταστείτε τώρα ότι η πολεοδομία, το μόνο που έχει να κάνει, πάλι στο ίδιο κτίριο πήγα επειδή είναι στο κέντρο ίσως, πάω κάπου αλλού. Βλέπετε αυτό το κτίριο εδώ και ο όγκος που θα μετρήσω, βλέπετε αυτό. Είναι χασιέντα, δεν είναι κτίριο. Ναι. Α, ναι, εδώ βλέπετε ότι δεν μου έβγαλε όγκο, γιατί έκανα λάθος πριν και επειδή ψάχνει και βρίσκει τα υψόμετρα, πήγε και χτύπησε το δέντρο, άρα δεν έχει καμία λογική και δεν σου υπολογίζει κανέναν όγκο. Αν το ξανακάνω, σωστά ελπίζω αυτή τη φορά. Και εδώ το ίδιο. Θα μας βγάλει ακριβώς τον όγκο του κτηρίου. Δυστυχώς αργεί. Βλέπετε, μέχρι κάτω, μέχρι το έδαφος. Ό,τι του τσιμπήσουμε θα πάει και θα υπολογίσει μέχρι κάτω στο έδαφος. Είτε το τετραγωνικά τα μέτρα. Εδώ πέρα βρίσκει όγκο 31 κυβικά μέτρα σε αυτή την κουταμάρα που ζωγράφησα. Ή αντίστοιχα ότι η περίμετρος είναι αυτή ή 48 μέτρα τετραγωνικά ή περίμετρος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε όλο μετρητικά όλα τα στοιχεία της πολεοδομικής ενότητας εξοχής. Και μπορείτε να τα δείτε όπως θέλετε και μάλιστα να φτιάξετε και κάποια βίντεο παρουσίασης.